στον Οδυσσέα. Έχω χρησιμοποιήσει ορισμένα slide, τα οποία θα τα πάμε πολύ γρήγορα. Το θέμα ήταν, συγχωρέστε με, να πω για το κατώτερο οροπητικό. Συγχωρέστε με. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, σωστά. Δεν γίνεται, δεν βελτιώνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι περίπου αυτά τα οποία θα δείξουμε και με 2-3 πραγματάκια για την οπτική ορθοτομή. 5 διαφάνειες για την οπτική ορθοτομή. Για τα υπόλοιπα δεν έχω βάλει τόσες πολλές διαφάνειες. Μια διαφάνεια ή δύο στο καθένα. Γιατί μιλάμε για day cases. Η οπτική ορθοτομή, συνάδελφοι, έχει μία ένδειξη μόνο. Βραχή στένωμα της βολβικής ουρίθρας. Μην κάνετε οπτικές ορθοτομές πουθενά αλλού. Συνήθως κόβουμε στη 12η ώρα. Έχω βίντεο για όλα. Συνήθως στη 12η ώρα, γιατί πολύ συχνά θα ρωτάτε πού κόβουμε. Αλλά δεν κόβουμε μόνο στη 12η ώρα. Τι μήκος στενώματος, τρεχαγύρευε. Όλοι κάνουν απ' όλα στη βιβλιογραφία. Και αυτό είναι πρόσφατα σχετικά μελέτες, αλλά η πλειοψηφία να είναι κάτω από τα 2 εκατοστά το στένωμά μας. Πόσο αφήνουμε το φόλεϊ, τρεχαγύρευε. Το 50% το αφήνει μια εβδομάδα. Δεν το αφήνει το φόλεϊ περισσότερο, αλλά δεν υπάρχει κανένα κονσένσους γιατί να το αφήσουμε, γιατί να μην το αφήσουμε. Προλαβαίνω κάποιες από τις ερωτήσεις. Είτε κάνετε οπτική ουρυθροτομή, είτε κάνετε διαστολές της βολβικής μίας ουρίθρας, πιθανότητα να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι υποτροπές, αν και παλιότερα λέγαμε στο χρόνο επάνω, η πλειοψηφία, το πικ τους είναι σε 6 μήνες, άρα σε 6 μήνες αυτός θα στενέψει. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι όσο μεγαλύτερο μήκος στενώματος κάνετε, τόσο χειρότερο θα είναι το αποτέλεσμά σας. Επομένως, βραχή στένωμα στην οπτική ορθοτομή είναι κάτι που το κάνουμε στην κλινική πράξη κάθε μέρα και κάνουμε λάθη πολλά κάθε μέρα, όπως θα σας δείξω στο βίντεο. Στην ουσία, το μακροχρόνιο αποτέλεσμα είναι πολύ πολύ φτωχό, παιδιά. Επομένως, καλύτερα είναι να κάνετε μια ορθοπλαστική, όπως θα δείξουμε στο βίντεο. Και φυσικά... Γιατί 12η ώρα? Έτσι. Δεν υπάρχει 12. Γιατί δεν υπάρχει. Όπως θα δείξω στο βίντεο, αν το έχω, έχω κόψει και στην 6η ώρα. Συνήθως κόβουμε στη 12η ώρα, γιατί και τεχνικά ίσως είναι λίγο πιο εύκολο. Φοβόμαστε την αιμορραγία πολύ ελάχιστα, για να είμαι ειλικρινής. Evidence-based, δεν μπορώ να σας πω. Εγώ ποτέ μου δεν το κάνω. Γιατί... Κόβετε radial. Ναι, γιατί φοβάμαι τα σειραγώδη σώματα. Πολύ ωραία. Σας δείξω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, στο βιντεάκι το οποίο ακολουθεί και ελπίζω ότι θα παίξει. Και παίζει. Ευτυχώς. Οδυσσέα. Λοιπόν, βλέπετε ένα στενωματάκι το οποίο είναι στένωμα βολβικής μοίρας ουρίθρας μετά από ριζική προστατεκτομή. Δικιά μου ριζική προστατεκτομή. Βολβικής όμως, ευτυχώς. Κόβουμε στη 12η ώρα και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι στην ουσία να ανοίξουμε, όπως έδειξε και ο Στέλιος προηγουμένως, γιατί η αρχή του στενώματος είναι το ίδιο, όσο περισσότερο μπορούμε να φτάσουμε μέχρι υγιή στο οποίο να ματώνει. Και δεν είναι λάθος, χωρίς βέβαια να προσπαθήσουμε να μπούμε στο σειραγκώδες σώμα. Ξεκινάμε πάντα λίγο από τον υγιή ιστό. Αντίθετα, στο στένωμα της ουρίθρας δεν μπορούμε να μπούμε πιο μέσα, γιατί ιδιαίτερα στη βολβική μοίρα της ουρίθρας δεν ξέρετε πού είναι ο σφιχτήρας και θα σας δείξω το τεστ που κάνουμε μετά. Κοιτάξτε εδώ πώς έχω ανοίξει και μένει μόνο αυτή η μπριντούλα κάτω χαμηλά, η οποία και αυτή πρέπει να ανοίξει. Και εδώ το φοβάμαι λίγο, γιατί το χειρουργώ εγώ αυτό. Και ένα καλό, γιατί δεν είναι επεξεργασμένα τα βίντεο, θα δείτε και το πώς είναι, αν είναι και καλό το αποτέλεσμα ή όχι. Αυτό είναι το στένωμα το οποίο έχει ανοίξει και προσπαθούμε. Αμέσως μετά, να δω πού ακριβώς είναι ο σφιχτήρας του και αν πρέπει να ανοίξω ακόμα πιο κάτω. Γιατί κάνουμε μια νέα ορθογραφία, αλλά στο real time, παιδιά, είναι λίγο διαφορετικό. Το κακό με την οπτική ορθοτομή είναι δεν ξέρετε ποτέ πόσο ανοίξατε. Συγχωρέστε με, πάτησα το κουμπάκι κατά λάθος. Να πάμε στο επόμενο. Άλλο στένωμα ουρίθρας. 30 δευτερόλεπτα. Βλέπετε κακή ουρίθρα. Που εδώ δεν είναι δικό μου περιστατικό, αλλά έχω έρθει εγώ στο χειρουργείο μετά για να δούμε, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να μπούμε μέσα στην ουρίθρα. Βλέπετε ψηλά επάνω δεν υπήρχε τίποτα και τυχαία πέρασε ένα ουρητηρικό. Εδώ δεν υπήρχε και υπερηβικό καθετήρα να ρίχνουμε λίγο μπλούντι μεθυλένα από πάνω, να ξέρουμε πού έρχεται. Με αποτέλεσμα σε αυτή, με προσπάθειε, με σπρώξιμο, με κόψιμο, οπ, να μπούμε μέσα στην κίστη. Αλλά αν έχετε τέτοιο στένωμα, παιδιά, όπως είναι αυτό εδώ. Και αυτό δικό μου περιστατικό, όπου δεν βλέπετε που πάει, όπου στην ανιούσα ορθογραφία σας είναι stop απόλυτο, όπου αυτός ο άρρωστος έχει πέσει και έχει κάνει υπαστή κάκωση, έχει χειρουργηθεί με 2 ουρυθροπλαστικές στο παρελθόν, συγκεκριμένος άρρωστος, έχει αναστομωτικές, έχει κάνει 10 οπτικές ουρυθροτομές και κάνω κι εγώ το λάθος να πάω να δω τι γίνεται από κάτω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ο πειρασμός είναι πολύ μεγάλος, παιδιά. Και στην ουσία. Δεν θα έπρεπε να έχω καν προσπαθήσει εδώ. Προσπαθώ πολύ ήπια. Εγώ κόβω. Θα έπρεπε να έχω προσπαθήσει πιο ψηλά αν ήθελα να μπω. Είναι τεχνικό λάθος, γιατί συνήθως το στένωμα πρέπει να το βρίσκουμε σχεδόν πάντα στην 12η ώρα.
Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, χωρίς να κάνω μεγάλη κάκωση, το σταμάτησα. Το δάχτυλό σου ήταν στο ορθό? Το δάχτυλό μου δεν ήταν στο ορθό. Όχι. Σχεδόν ποτέ δεν το βάζω, γιατί κόβω πάντα στη 12η ώρα επάνω. Δεν πάω σχεδόν ποτέ. Έχω δει, δεν έχω δει να μπαίνουν στο ορθό, αλλά έχω δει σημαντικό. Αυτός ο άσος υποβλήθηκε, τον έκανα με augmented πλαστική ουρίθρας και δόξα τω Θεώ πάει πολύ καλά. Όταν λέω το βάζω στο ορθό, την ώρα. Την παραβίαση, την τυφλή πρακτικά, δηλαδή εκεί που προσπαθούσατε να βάλετε το. Εντάξει, δεν το πολύ χρησιμοποιούμε για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, γιατί προσπαθώ να είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ή θα μου έρθει λίγο. Σε αυτούς τους αρρώστους, στα δύσκολα στενώματα, στην κλινική πράξη προσπαθούμε ή έρχονται με έναν υπερβικό καθετήρα. Και από τον υπερβικό ρίχνουμε λίγο πλούτη μεθυλένη, έτσι ώστε να δω από πού θα μου έρθει, για να ξέρω πού θα πάω. Γιατί πολλές φορές έχουμε πάει και τυφλά. Αυτό είναι για το στένωμα και θα μπούμε στο προστάτη. Δεν ξέρω αν για το στένωμα θέλετε. Νομίζω το εισαγωγικό μέρος που περίμενα κάποιες ερωτήσεις, δηλαδή πόσο κρατάμε τον καθετήρα, αν θα τον κρατάμε. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσουμε όλοι μας είναι όσο λιγότερες οπτικές ουρθοδομές κάνετε, τόσο καλύτερα είναι για την ουρήθρα. Συνάδελφε. Σε μία ομιλία σας πρόσφατα είχατε πει ότι είναι μάλλον ιατρικό λάθος να κάνουμε παραπάνω από μία οπτικές ουρθοδομές. Το έδειξα. Μένουμε σε αυτή την άποψη. Ναι, ναι, μένουμε. Δεύτερον, γιατί το ποσοστό. Συγχωρέστε με, αν τελειώσατε μέσα. Όχι, άλλη μία ερώτηση. Ναι. Εάν μετά από μία επιτυχημένη διάνοιξη ακολουθείτε κάποιο πρωτόκολλο διαστολών και ποιο είναι αυτό συνήθως? Μπράβο. Και οι δύο είναι φανταστικές ερωτήσεις. Όντως, σε μία πολύ πρόσφατη ομιλία είπα ότι το ποσοστό επιτυχίας της πρώτης οπτικής ουρθοδομής είναι, αν γίνει σωστά, έχει μια πιθανότητα να φτάσει μέχρι το 90%. Μακροπρόθεσμα θα πέσει στο 25%. Της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και. Κατά λάθος δεν πήγε, γιατί είχα τη διαφάνεια με τον αριθμό, δεν ξέρω και αν την έδειξα. Είναι παντελώς αποτυχία. Επομένως, μία οπτική ουρθοτομή σε στενό, βραχή στένωμα της βολβικής μοίρας της ουρήθρας και τίποτα άλλο. Η οπτική ουρθοτομή δεν έχει θέση πουθενά αλλού. Και το δεύτερο είναι αν ακολουθούμε κάποιο πρωτόκολλο διαστολών. Δεν λέει τίποτα η βιβλιογραφία. Προσωπικά λοιπόν σε αυτούς τους αρρώστους, τους κάνω αφήνω τον καθετήρα 3-5 μέρες, για να είμαι ειλικρινής, βγάζω τον καθετήρα. Κάνω ένα flow, αν κατουράνε καλά δεν τους κάνω τίποτα. Σε 10 μέρες καινούριο flow, αν κατουράνε καλά δεν τους κάνω τίποτα. Ενημερώνω πολύ καλά τον άρρωστο ότι οτιδήποτε συμβεί και αν παρατηρήσει έστω και μικρή ελάττωση της ροής να μου ξανάρθει, στους 3 μήνες, στους 6 μήνες και στους 12 μήνες. Αν τώρα δεν κατουράει καλά ο άρρωστος, αρχίζω και εγώ τις διαστολές. Τις διαστολές δεν τις κάνω ούτε με μπενικέ ούτε με τίποτα, με καθετήρες Τίμαν. Δεν υπάρχει κανένα evidence, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Στην αρχή πιο συχνά ένα 15ήμερο, μετά αραιώνα ένα μήνα και μετά ο Θεός και η ψυχή του. Κανονικά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, από τη στιγμή που έχεις κάνει κάτι στην ουρήθρα και πρέπει μετά να κάνεις διαστολές, έχεις αποτύχει. Θέλει ουρεθροπλαστική ο άρρωστος. Πείτε μου. Μήπως. Εγώ απλώς το κάνω γιατί το είχα δει κάποτε να το κάνει κάποιος στην Αμερική. Βγάζω την πρώτη μέρα, το άλλο πρωί το καθετήρα και τον βάζω την ώρα της ούρησης να πατάει για να κάνει υδραυλικές διαστολές, να πατάει μπροστά στην ουρήθρα, στη βάλανο. Δεν μπορώ να σας πω ούτε ναι, ούτε όχι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτό είναι εμπειρία. Σίγουρα. Α, προχωρήσουμε λίγο για να μην σας καθυστερήσω στο... πες μου στα. Αναφέρω μόνο ότι υπάρχουν και υδρόφιλοι καθετήρες για διαστολή. Της Κουκ είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, υδρόφιλοι. Υπάρχουν. Και της Αρίτη υπάρχουν. Και της Αρίτη υπάρχουν. Α, υδρόφιλοι εννοείς, με συγχωρείς, ναι. Εννοούμε υδρόφιλοι που είναι χωρίς άμπλατς. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, της Κουκ είναι διαστολής τύπου άμπλατς, δηλαδή το υλικό είναι PTFE. Της Κουκ είναι αυτή η διαστολή που έχουν ένα μπαλονάκι, βάζεις μέσα στην κίστη το καθετήρα, φουσκώνεις το μπαλονί και το τραβάς προς τα έξω. Αυτό είναι κάτι κλασικό που κάνει, που δίνει ο Ραλφ και αυτοί που κάνουν φαλοπλαστικές και πλήρες νεοουρήθρες, άμα κάνουν στενοματάκι, τους δίνουν αυτούς τους καθετήρες και τους έχουν φόρους ζωής, γιατί αυτό υποτροπιάζει και κάνουν μια φορά το μήνα, το τρίμηνο. Εγώ δύο αρρώσπες έχω στείλει για φαλοπλαστική και έχουν κάνει ο ένας το Ραλφ και ο άλλος στην Αμερική, στον Λεβάιν. Και μέχρι σήμερα, του Λεβάιν ήδη 17 χρόνια, κάνει μια φορά το τρίμηνο όταν βρίσκει ή το δίμηνο, βάζει το καθετήρα αυτό, το φουσκώνει, το βγάζει και είναι μια χαρά. Εγώ να πω μόνο ότι σαν εμπειρία, η ουρήθρα, παιδιά, και ο ουρητήρας δεν ξεχνάνε ποτέ. Δεν ξεχνάνε ποτέ. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα ήθελα να πω και στο Στέλιο, τα μπάσκετ είναι καταπληκτικά. Όσοι έρχονται πάνω στο νοσοκομείο που κάνουμε τις ουρήτηρο λιθοτριψίες,
θα με έχουν δει ελάχιστα να χρησιμοποιώ μπάσκετ. Κάθομαι εκεί και σπάω την πέτρα μέχρι να την κάνω θύψερα, να μην βλέπω τίποτα. Δεν μπαίνω, βγαίνω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τυχιοποιημένες μελέτες. Δεν υπάρχουν, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά όσο λιγότερο τραυματικός είσαι, δεν ξεχνάει ούτε ο ουρητήρας ούτε η ουρήθρα. Να προχωρήσουμε για το. Παρακαλώ. Πολύ καλή ερώτηση, πραγματικά πολύ καλή. Έλα μου, ντε. Αυτή είναι η απάντηση, η σωστή. Το ότι είναι ένα τυφλό εργαλείο. Ο μόνος λόγος που το χρησιμοποιούμε ακόμα είναι γιατί εμείς συνηθίζουμε στο νοσοκομείο επάνω να κάνουμε διορυθρικές προστατεκτομές ή ακόμα και τουρκίστεως, χρησιμοποιώντας, συγχωρέστε με, το 28 ρεζεκτοσκόπιο ακόμα. Σας λέω δηλαδή ένα drawback, ας πούμε, το οποίο το μάθαμε, μας βολεύει και εγώ ακόμα αυτό χρησιμοποιώ. Εκεί, από το να παραβιάσεις την πρόστια μοίρα της ουρήθρας, είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιήσεις το ότι για λίγα εκατοστά, να το κάνεις διαστολή μέχρι 2 περίπου friends πάνω από αυτό που θα χρησιμοποιήσεις, τουλάχιστον αυτό λέει η βιβλιογραφία, και να το βγάλεις. Πιο κάτω, βαθιά, τυφλά κτλ. Δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Και μόνο, επαναλαμβάνω, αν κάποιος χρησιμοποιεί το ροζεκτοσκόπιο το 26, πολύ λιγότερο πιθανό να χρειαστεί να κάνει ότις. Πάμε στον προστάτη. Και όταν ο κ. Χατζηχρήστου μου είχε ζητήσει να κάνουμε, να δείξουμε τη λέιζερ προστατεκτομή, και βλέποντας τη βιβλιογραφία, γιατί η περισσότερη βιβλιογραφία διάβασα, το είχα καταλάβει λάθος, έλεγα: οκ, okay, βρήκα ότι κάνουν και διουρυθρικές προστατεκτομές. Αυτή τη διαφάνεια την έχω δανειστεί. Αυτή η outpatient προστατεκτομή μιλάει για τη ρομποτική και τη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή. Και απλά το δανείστηκα. Υπάρχουν όμως σειρές διουρυθρικής προστατεκτομής. Και πιστέψτε με αποτελέσματα καλά, που στις περισσότερες ο άρρωστος έχει φύγει την επόμενη μέρα το πρωί και τη μεθεπόμενη του βγάλανε τον καθετήρα σαν εξωτερικό ασθενή. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των σειρών αυτών, έτσι τουλάχιστον για να με πιστέψετε, γιατί και εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πριν κάνω αυτή την ομιλία, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ αν μπορεί κανένας να κάνει διουρυθρική προστατεκτομή σαν μια ημέρας νοσηλεία. Γι' αυτό και έβαλα αυτό το βίντεο της διουρυθρικής προστατεκτομής, μια που το είχα, και αμέσως μετά το βίντεο της λέιζερ προστατεκτομής, να ρωτήσω αυτό που κάνουμε εμείς, και τουλάχιστον σε αυτό το οποίο εκπαιδεύτηκα, είναι κάνουμε τεχνική Nesbitt προστατεκτομή σε όλους. Εδώ ήταν ένας προστάτης, αν είδατε στην αρχή, γύρω στα 50 γραμμάρια, με έναν καλό μεσολοβό, και θα σας τον δείξω στο τέλος. Στην ουσία πηγαίνω στην πρώτη ώρα του προστάτη και δημιουργώ ένα κανάλι από την πρώτη ώρα του προστάτη μέχρι το σπερματικό λοφίδιο στην αντίστοιχη ώρα. Όχι κάτω, στην αντίστοιχη ώρα, στην πρώτη ώρα. Κάνω ένα κανάλι, ένα αυλάκι. Αυτό το πλεονέκτημα που έχει το αυλάκι, πρώτον, κόβει τα αγγεία του φλόξ αμέσως, στην πρώτη ώρα. Δηλαδή με το που θα τα δει τα αγγεία, βλέπετε εδώ το πώς γυρίζουμε και πηγαίνουμε ακόμα πιο βαθιά για να φτάσουμε στην προστατική κάψα. Το πρόβλημα αυτής της τεχνικής είναι η τεχνική που κάνει την καλύτερη αιμόσταση, κατά την προσωπική μου γνώμη. Δεν χάνουμε αίμα. Δηλαδή, αν δείτε τους καθετήρες μετά και τις πλυσούλες, είναι πραγματικά καθαρές και υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν να το επιβεβαιώσουν εδώ. Το μειονέκτημα είναι ότι όταν κανείς πάει πολύ γρήγορα και ανοίξει την κάψα, εκεί πρέπει να είσαι πολύ πολύ γρήγορος ή και να σταματήσει την επέμβαση, γιατί μπορεί να σου κάνει απορρόφηση ο άρρωστος πολύ γρήγορα. Αφού κάνουμε λοιπόν στην πρώτη ώρα, αρχίζουμε και σκάβουμε από την πρώτη ώρα προς τα κάτω, συνέχεια ένα αυλάκι το οποίο έρχεται κάθετα από τον αφιένα της κίστης στο σπερματικό λοφίδιο. Δηλαδή στην ουσία αφήνουμε το μέσο λοβό ανέγγιχτο, το πλάγιο λοβό ανέγγιχτο και κάνουμε αυτό που κάνει η εκπυρήνηση με το δάχτυλο, αυτό κάνει η Nesbitt, με το δάχτυλο στη διακιστική προστατεκτομή. Κόβουμε πολύ γρήγορα τα αγγεία. Και πιστέψαμε, τα κόβουμε πολύ καλά. Είδατε στην περίπτωση εδώ στο βίντεο πώς φαίνεται κάτω χαμηλά ο λοβός, το λοφίδιο και ο μέσος λοβός. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο από την απέναντι πλευρά, γιατί πάμε λοβό-λοβό και αν θέλετε αυτό το συζητάμε. Και στην ουσία εδώ βλέπετε το ένα αυλάκι που έχει φύγει ο ένας λοβός, ο μέσος λοβός ο οποίος δεν τον έχουμε πειράξει καθόλου, έχει φύγει και ο πλάγιος λοβός και ο μέσος λοβός. Και εδώ θα φανεί λίγο καλύτερα μόλις φύγουν τα τσιπ. Σας είπα, είναι αμοντάριστο βίντεο στην ουσία. Βλέπετε το μέσο λοβό, βλέπετε πώς έχει φύγει και ο άλλος λοβός με την αιμόσταση που κάνουμε. Και το πώς θα κόψουμε το μέσο λοβό, που τον αφήνουμε πάντα τελευταίο, έτσι εκπαιδεύτηκα. Ξέρω ότι δεν το κάνουν οι περισσότεροι, γι' αυτό και ίσως το επέλεξα να το δείξω, γιατί κάνω και τη Mauermeier τεχνική, αλλά πιο σπάνια. Όταν έχουμε το μεγάλο μέσο λοβό που έχει μείνει, τον κόβουμε μέχρι περίπου το μέσον του σταθερά. Βλέπετε, δεν ματώνει καθόλου, δεν πρόκειται να ματώσει, του έχουμε κόψει την αιμάτωση από παντού στον μέσο λοβό. Και όπως είμαστε στην 12η ώρα, πηγαίνουμε από δεξιά αριστερά ή από αριστερά δεξιά,
ξαναγυρίζουμε προς τα κάτω, ξαναγυρίζουμε δεξιά-αριστερά, αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά και παίρνουμε όλη την επιφάνεια του μέσου λόβου. Και επειδή έχουμε κόψει την Αγίωση, αυτό μπορεί να γίνει και γρήγορα. Είναι real time. Μπορεί να γίνει και γρήγορα. Βλέπετε ότι δεν ελέγχω τίποτα, συνεχίζω και κόβω. Πάω αμέσως μετά στο σπερματικό λωφίδιο, γυρίζω τη 12η ώρα γιατί πάντα υπάρχει ιστός, κόβουμε τη 12η ώρα και ελέγχουμε μετά και με το συνημείο Nesbit να δούμε ότι δεν έχουμε αφήσει στα κορυφαία μας πολύ καλά, γιατί μόνο αφού έχω κάνει όλη αυτή τη διαδικασία θα αδειάσω την κίστη μετά, μία φορά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, να δω τι μου πέφτει και να συνεχίσω να πάρω τα κορυφαία αν έχω αφήσει και δεν τα έχω πάρει από την αρχή. Για τη διορθωτική προστατεκτομή. Σχόλια. Είναι μια διαφορετική τεχνική να ρωτήσω πώς κάνετε Nesbit τεχνική. Ο Στέλιος, που το ξέρω. Σταύρος, που δεν το ήξερα και χαίρομαι γι' αυτό. Ενίοτε, σε πολύ μεγάλους προστάτες ο Θοδωρής κάνει, το έχουμε συζητήσει. Πες μου, Στέλιο. Εγώ έκανα. Έκανα μέχρι που έπαθα αυτό που περιέγραψε ο κύριος Κολαρίκος. Δηλαδή, κάποια στιγμή, και μάλιστα στη φάση που νόμιζα ότι την ξέρω καλύτερα, έκανα το λάθος να πάω μέχρι την προστατική κάψα. Εκεί, όπως είπε ο κ. Σκολαρίκος, πολύ γρήγορα έχεις πάει στο βάθος, κάνεις μια τρύπα στην προστατική κάψα και εκεί πια παίζεις με το χρόνο. Έπαιξα με το χρόνο και έχασα, μου έκανε σύνδρομο διουρηθρικής. Από τότε, αυτό που πέρασε περίπου 10 χρόνια, όχι λιγότερο, 8 χρόνια, από τότε κάνω μόνο τη Μάουρ Μάγερ, η οποία έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι αν χρειαστεί να τη διακόψεις κάποια στιγμή. Η Μάουρ Μάγερ, για να ξεκαθαρίσουμε, είναι αυτή που κόβουμε στην 6η ώρα, που κάνουμε περισσότερο. Κόβουμε στην 6η ώρα, κάνουμε ένα βασικό κανάλι και μετά γυρίζουμε στους λοβούς και πηγαίνουμε. Αυτή είναι η Μάουρ Μάγερ, έτσι, για να συνεννοιόμαστε. Η Μάουρ Μάγερ έχει το πλεονέκτημα ότι αν σταματήσεις έστω και κάποια στιγμή στην επέμβαση, έχεις προλάβει να κάνεις ένα κανάλι και έχεις κάποια ελπίδα τουλάχιστον ο ασθενής να ουρήσει, να μην εκτεθείς τουλάχιστον. Εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι τις περισσότερες φορές ο άρρωστος κατουρίσε από πριν, για να είμαι ειλικρινής, πρώτον. Επομένως και τίποτα μου του κάνετε θα ξανακατουρίσει κακά, αλλά άμα πείτε την αλήθεια ότι μάτωσα, αιμοράγησα και σταμάτησα. Δεν έχω αναγκαστεί ποτέ να σταματήσω στα τόσα χρόνια, για να είμαι ειλικρινής. Το χειρότερο από όλα είναι να έχεις, γιατί έχω σύνδρομο απορρόφησης, όχι πολύ σοβαρό, αλλά λίμωνο, σαφέστατα και έχω, το οποίο φαίνεται μετά από τη χοληρυθρίνια, από το πώς είναι κλινικά ο άρρωστος. Το χειρότερο από όλα είναι να μην το πάρεις χαμπάρι, γιατί μπορεί να ανοίξεις την κάψα, να έχει μια ωραία φλέβα, να μην ματώνει όταν το πλησιάζεις με το νερό, γιατί το νερό φεύγει πολύ ωραία και σου σταματάει την αιμορραγία, να μην το έχεις πάρει χαμπάρι και να δουλεύεις άνετος και ωραίος και να γελάς κιόλας στη διάρκεια του χειρουργείου και να εκπαιδεύεις κιόλας και εκεί να την πατήσεις άσχημα. Νομίζω ότι η τεχνική του Nesbit και ορισμένες τεχνικές που πηγαίνουν ανατομικά στα αγγεία υπερτερούν τη Μάουερ Μάγερ. Δεν υπερτερούν όταν είναι δύο έμπειροι και πολύ καλή και γρήγορη χειρουργία, αλλά υπερτερούν όταν δεν είσαι τόσο καλό στην διουρηθρική προστατεκτομή. Γιατί αν ματώσεις, μπορεί να ματώσεις άσχημα και να βγάλεις τον άρρωστο με χαμηλό αιματοκρίτη. Προχωράω λοιπόν, πώς το λένε, υπάρχουν πολλές μελέτες για τα λέιζερ, δεν πρόκειται να ξέρετε ότι σαν day case γίνεται και το holmium laser, που είναι τεχνικά πιο δύσκολο για μικρούς προστάτες. Αυτό που θα δείξουμε είναι το KTP laser, που είμαι σίγουρος ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, μερικοί και μεγαλύτερη από μένα. Γίνεται σαν day case και μάλιστα στην Αμερική θα δείτε ότι υπάρχει ολόκληρο nursery από πίσω που εξηγεί στον άρρωστο, τους κοιμίζουν όλους τους αρρώστους, έτσι ώστε σε δύο ώρες μετά την ανάνυψη να βγάλουν τον καθηγητή και να τους διώξουν στο σπίτι. Που είναι εντυπωσιακό, δύο ώρες μετά από αυτή την μελέτη. Και στην ουσία με την laser προστατεκτομή θα σας πω δύο-τρία πράγματα, τα οποία παρόλο που είμαι φαν της διουρηθρικής πολύ, κάνουμε αρκετές laser προστατεκτομές. Είναι side-firing το KTP, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε περισσότεροι καλά από εμάς. Τεχνικά λοιπόν, ξεκινάμε στις ενδείξεις μας, παρόλο που έχουμε το 120, με 80 watt vaporization και coagulation 40 watt. Και αυτό που κάνουμε είναι από τον αυχένα της κίστης μέχρι το λωφίδιο και με όλο τον βλενογόνο από άκρη σ' άκρη των προστατικών λοβών. Γιατί το κάνουμε αυτό, χρειάζεται πάντα να το κάνουμε? Η απάντηση είναι όχι, αλλά αν βάλετε να ξεκινήσετε με μεγάλη ένταση και να κάψετε, να εξαχνώσετε αμέσως, υπάρχει περίπτωση να αιμορραγήσετε. Δεν θα αιμορραγήσετε ποτέ σημαντικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το κακό είναι, τουλάχιστον στην αρχή, το κακό είναι ότι μόλις αιμορραγήσετε δύσκολα θα το σταματήσετε και η εικόνα σας θα χαθεί. Η ροή είναι πάρα πολύ μικρή, είναι 22 French, πόσο είναι, 21,5, 22 δηλαδή, δεν μου αρέσουν ποτέ τα μισά, 22 French. Στην ουσία, αν ματώσετε, και εσύ είμαι σίγουρος ότι το έχετε πάθει, εγώ προσπάθησα να κάνω ένα μεγάλο προστάτιο 80 γραμμάρια με καθετήρα 6 εβδομάδες πριν από 2 εβδομάδες,
πριν από δύο εβδομάδες, έβαλα το λέιζερ, άρχισε να ματώνει, με πιέζανε οι πάντες από πίσω, τελείωνε τι κάνεις τώρα κτλ. Και λέω: OK, φέρτε μου ένα ωραίο ζεκτοσκόπιο πριν από δύο εβδομάδες. Και αυτό είναι αλήθεια. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, αμέσως μετά, αφού έχουμε κάψει τον βλενογόνο με τα 80 βάτ, αρχίζουμε να κάνουμε vaporization. Και όταν δούμε ότι δεν ματώνει αρκετά, το πότε, μην με ρωτήσετε, θα μετατρέψω τα 80 βάτ σε 120, δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει και ποτέ. Αρχίζουμε και εξαχνώνουμε πάλι, επειδή και εδώ έχει μέσο λοβό και θα σας το δείξω και έγινε πολλή συζήτηση χτες το απόγευμα, χτες το απόγευμα για τις επιπλοκές. Φτιάχνουμε ένα κανάλι, ανοίγουμε λίγο τον πλάγιο λοβό και φτιάχνουμε το κανάλι δεξιά και αριστερά από τον αφιένα μέχρι το σπερματικό λοφίδιο στο. Στην έκτη ώρα, δεξιά και αριστερά του μέσου λοβού. Αυτό θα μας κάνει πολύ μεγαλύτερη τη ροή και θα μας κάνει και τη ζωή μας λίγο εύκολη, γιατί πάντα τον μέσο λόβο, τον πολύ μεγάλο, τον αφήνουμε τις περισσότερες φορές από τεχνική στο τέλος. Ή και πάνω, μπορείς. Ή και πάνω, βεβαίως. Σωστά. Έχει ροή. Και επίσης, πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση, καμιά φορά έχουμε ένα λοβό που πέφτει πολύ επάνω και αντί να πάμε κάτω, ανοίγουμε πάνω για να έχουμε στην αρχή έναν καλό λοβό. Εδώ, κάνοντας τον πλάγιο λοβό αμέσως μετά, να έχετε υπομονή. Υπομονή και επιμονή. Όσοι δεν έχετε υπομονή, δεν μπορείτε να το κάνετε και το έχουμε δει πολύ συχνά. Θα κάθεστε εκεί, θα συζητάτε, θα εξαχνώνετε, βλέπετε ότι γίνεται με ένα sweeping motion έτσι της Ίνας. Είναι σε κοντινή απόσταση, αλλά όχι σε επαφή από το βλενογόνο. Θα σας πω μόνο ότι εδώ βλέπετε τον μέσο λοβό και τον μέσο λοβό, αν πάτε να το χτυπήσετε από πάνω, όπως συζητήθηκε προχτές, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνετε κάκωση των στομίων ή τη σκίστηση του αφιένα. Όπως έχουμε ανοίξει τα δύο μας κανάλια και έχουμε τον μέσο λοβό, πηγαίνουμε από το πλάι, βλέπουμε πάντα τη δέσμη της Ίνας, δεν πάμε ποτέ από πάνω, από το πλάι και τον εξαχνώνουμε σιγά σιγά. Και αυτό φαίνεται πολύ καλά νομίζω, γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Πάντως πρέπει κάποιος να ξέρει ότι θέλεις μία ώρα ανά 50 γραμμάρια. Για να κάνεις να ανοίξεις καλά και να κατουρίσει ο άρρωστός σου καλά. Αυτό είναι το μόνο σημαντικό. Δηλαδή, αν κάνετε ένα προστάτη 120 γραμμάρια, γιατί έχουμε κάνει, να ξέρετε ότι θα κάνετε 3 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνετε 3 ώρες. Για το λέιζερ, να πω μόνο κάτι το οποίο είναι σημαντικό και με έχει βοηθήσει αρκετά και μου το έμαθε ο κ. Αλεβιζάτος. Όταν έχετε μια αιμορραγία με το λέιζερ, δεν μπορείτε να πάτε πίσω από το αγγείο ή μπροστά από το αγγείο. Πρέπει να πάτε εκεί πάνω στο αγγείο και να επιμένετε και να χτυπάτε και καμιά φορά θολώνει. Δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλη η αιμορραγία, αλλά είναι αυτή που σε κάνει και δεν βλέπεις. Και χάνεις ώρα και αρχίζεις και εκνευρίζεις και λες τώρα τι κάνω εδώ, φέρε μου το ροζεκτοσκόπιο. Καμιά φορά με το λέιζερ, αντί να χτυπάτε το αγγείο που ματώνει, γυρίστε το ανάποδα και χτυπήστε την απέναντι. Εξαχνώστε. Αναπτύσσετε θερμότητα πολύ κοντά πάνω στο αγγείο, το οποίο ξαφνικά θα συνειδητοποιήσετε ότι μετά από 1-2 λεπτάκια θα έχει σταματήσει την αιμορραγία ως διαμαγείας. Και επίσης, Ανδρέα, ένα άλλο πράγμα. Επειδή όταν πλησιάζεις δεν βλέπεις, ενώ άμα πας μπροστά από το αγγείο βλέπεις. Σωστά. Λοιπόν, οπότε μπορείς να αρχίσεις να εξαχνώνεις και να πηγαίνεις έτσι και να άρχισε προς τα πίσω αργά. Να καθαρίζεις, συνήθως αυτά που δεν μπορείς να πιάσεις είναι ότι έχεις κάνει μια τρύπα με το λέιζερ και σου έρχεται μέσα από την τρύπα. Σωστά. Και δεν μπορείς εκεί να το πετύχεις με τίποτα. Οπότε, άμα αρχίσεις να εξαχνώνεις, να το ισιώσεις, φεύγει και αυτό στην και ουσία, πάμε με το σιθ του κυστεοσκοπίου μπροστά από το αγγείο. Το σιθ πιέζει την περιοχή και βλέπουμε καλύτερη αιμόσταση. Εξαχνώνουμε και πέφτουμε πάνω στο αγγείο. Κάποια παρατήρηση, Φόδωρε. Πολύ σημαντικό για το θέμα της αιμορραγίας με το λέιζερ, προσωπική μου εμπειρία, στην κλινική που δουλεύω. Δουλεύω με το Store στο 20 διάρι και έχω ακριβώς αυτά τα προβλήματα που είπες. Προσπαθώ να μην ανοίξω αγγεία, άπαξ και ανοίξουν 1-2, χάθηκε το παιχνίδι. Χρησιμοποιείς το μεγαλύτερο τώρα. Όμως, πρόσφατα σε άλλη ιδιωτική κλινική που πήγα και δούλεψα προσεκμένως από ένα φίλο μου, που δεν το πίστεψα όταν μου το είπε, η Wolf έχει βγάλει ένα εργαλείο 24,5, το οποίο είναι. Σημαντική διαφορά. Παίρνει και κινούμενο μέλος ρεζεκτοσκοπίου. Είναι απίστευτο. Το έπιασα στα χέρια μου, ξεκίνησα κατευθείαν με 120, επίτηδες άνοιγα τα αγγεία και δεν έτρεχε τίποτα. Ειλικρινά δηλαδή, αν η κλινική που δουλεύω, η βασική δεν μου το αγοράσει, θα πάω να το αγοράσω μόνος μου. Εγώ το έχω δει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά με το Θοδωρή το έχουμε ξαναζητήσει και είναι πραγματικά κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτά τα δύο friends φαίνεται ότι κάνουν μεγάλη διαφορά και όταν θα βγει και λίγο μεγαλύτερο 26, θα κάνει τέλεια διαφορά και θα πάμε και πιο γρήγορα. Να προχωρήσουμε για τη διορυθρική κύστεως και έχω τρεις διαφάνειες που θέλω έτσι να μας προβληματίσουν και μετά έχω τρία μικρά βίντεο τα οποία θα πούμε την τεχνική. Βλέπετε η διαφάνεια,
εάν είναι απρόπριετα, αν πρέπει να κάνουμε διορυθρική όγκου κύστεως σε ημερήσια βάση. Και αυτό με προβλημάτισε βλέποντας την πλειογραφία και έλεγα γιατί να μην το κάνουμε ένα μικρό θύλωμα να φύγει ο άρρωστος να έρθει την επόμενη φορά. Στην ουσία από το NHS έχει βάλει μια λίστα με 25 επεμβάσεις και από αυτές βλέπετε ότι το διορυθρικό κύστος έχει ειδική ονομασία στο NHS, αλλά αφορά κυρίως την κύστεοδιαθερμία για μικρούς όγκους και το εύκαμπτο με τη λαβίδα και να το κάψουμε. Φυσικά υπάρχει και ένα 15% των περιπτώσεων που κάνει κανονική διουρυθρική προστατεκτομή. Αυτό λέει η διαφάνεια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προβληματίζει στο συγκεκριμένο άρθρο είναι μήπως για να το κάνουμε day case, γιατί εδώ δεν έχουμε τον προστάτη, κατούρισε το λέιζερ ή όχι, έχουμε καρκίνο. Μήπως γινόμαστε λιγότερο επιθετικοί, μήπως δεν βγάζουμε μυϊκό χιτόνα, μήπως δεν πάμε πολύ βαθιά και τελικά έχουμε λιγότερο. Δεν υπάρχουν μελέτες που να δείξουν ότι το day case είναι καλύτερο στα staging, αλλά εγώ θα έλεγα δεν υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι είναι και χειρότερο, για να είμαστε ειλικρινείς. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες που να δείχνουν ότι αν το κάνω day case, επομένως θεωρητικά είμαι λίγο πιο συντηρητικός, ότι η υποτροπή θα είναι, πώς το λένε, και χειρότερη. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Και τελικά υπάρχουν και ορισμένα άλλα πράγματα όπως συζητήσαμε χτες και για το TAF NG3 και για τα θυλώματα. Συγχωρέστε με, αν ο Γιάννης Αδαμάκης μου πει, «Οπ, εγώ θέλω φωτοδυναμική θεραπεία» ή «εγώ θέλω να κάνω και λίγο irrigation μετά γιατί πιθανό να βοηθάει και καλύτερα» ή «θέλω να δώσω την ενδοκιστική μου χημειοθεραπεία, μπορώ να τα κάνω σε ημερήσια νοσηλεία». Φαίνεται λοιπόν ότι σε 24-ωρη βάση μάλλον μπορείς να το κάνεις από μελέτες. Επομένως υπάρχουν αυτοί οι προβληματισμοί. Και μπαίνουμε τώρα στο πώς θα κόψουμε ένα θύλωμα κύστεως, αφού πρώτα έχουμε μπει, βλέπουμε το στόμιο και θέλω να το προσέξετε αυτό. Κοιτάξτε, είμαι πολύ κοντά και υπάρχει μια ικανή απόσταση. Ένα θυλωματάκι στο πλάγιο το οποίο φαίνεται ότι είναι μικρό θύλωμα, έτσι φαίνεται, δεν φαίνεται μεγάλο θύλωμα. Φαίνεται να είναι λίγο μακριά από το θυροειδές, αλλά δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και ανάλογα με το πώς γεμίζει η κύστη. Αφού έχουμε κάνει την κυσθεοσκόπησή μας, βλέπουμε το ερωτηρωτικό στόμιο, θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο μεγάλο αγγείο από κάτω το οποίο χρειάζεται να το κόψουμε ή από πάνω να το κάψουμε, συγχωρήστε με, κατά τη διάρκεια της διουρυθρικής. Και στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι, όπως βλέπετε το θύλωμα, στο πλάγιο πηγαίνουμε από πάνω από το θύλωμα. Βλέπω πολλές φορές πιο νέους συναδέλφους να πηγαίνουν από το κάτω θύλωμα, από την κάτω πλευρά. Μπορούμε να το παγώσουμε λίγο για ένα λεπτάκι. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό, αν βλέπατε ένα θύλωμα στο πλάγιο, μικρό θύλωμα, πώς θα πηγαίνετε, πώς θα το κόβατε, πείτε ότι έχουμε ένα θυλωματάκι το οποίο είναι ακριβώς έτσι. Θα το κόβατε από πάνω καταρχήν ή από κάτω θα ξεκινάγατε, πόσοι από εσάς θα ξεκινάγατε από πάνω. Τέλεια, ωραία, εντάξει, σωστά. Πόσοι από εσάς θα κόβατε το θύλωμα μέχρι τη βάση του, στη μία του πλευρά, την άνω πλευρά κατευθείαν. Ή πώς θα το κόβατε κατά μήκος του θυλώματος, να πάρετε την επιφάνεια όπως σας το δείχνω, και αμέσως μετά να πάτε πιο βαθιά. Και αμέσως μετά να πάτε πιο βαθιά, και αμέσως μετά να πάτε πιο βαθιά. Ποια τεχνική χρησιμοποιείτε, κύριε Χατζηχρήστου? Άμα είναι μεγάλο, ξέρετε το τέτοιο, αλλά σωστά. Είναι μεγάλο, θα το κόψω για να ξέρω σε τι βάθος θα πάω και πού θα πάω, δεν μπορώ να ξέρω. Σωστά. Επίσης, άμα είναι κοντά στο θυροειδές, το πρώτο που θα κάνω είναι θα πάω υπόγεια. Για να κάψω γύρω. Έχω ένα βιντεάκι αμέσως μετά. Γι' αυτό ακριβώς αμέσως μετά. Επομένως, πάμε προβολή παρουσίασης. Να πατήσουμε προβολή. Ωραία. Αφού είδαμε λοιπόν, και συγχωρέστε με για αυτό που παίζει, και τελειώνουμε στην ουσία, δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχομαι πίσω από το θύλωμα, από την από πάνω του μεριά. Δεν πάω στο θύλωμα και πατάω το πεντάλ. Πατάω το πεντάλ καθώς έρχομαι. Και συγχωρέστε με ένα λάθος που το βλέπω πάρα πολύ συχνά να γίνεται, γιατί κόβει καλύτερα. Αφού λοιπόν έχω δει και το ξαναδείχνουμε από την αρχή, πηγαίνουμε και κόβουμε για να δούμε τη βάση του θυλώματος με την πρώτη μας λουπιά. Θέλει μια εμπειρία, ίσως να μην χρειάζεται να το κάνει έτσι κανείς όταν ξεκινάει, να κάνει πρώτα το μικρό κομμάτι και θα δείτε αμέσως ότι ξέρω με το πρώτο, και κόβω και την πρόστια μοίρα, το κόβω δηλαδή στην πρώτη ώρα, ό,τι έκανα και για τον προστάτη. Η τεχνική ίσως να μην αλλάζει και ξέρω το πρώτο μου βάθος. Το βάθος το οποίο χρειάζεται να κόψω. Αμέσως μετά, εδώ είναι με κλειστό το νεράκι, αμέσως μετά λοιπόν, ίσως θα έπρεπε η πρώτη μου λουπιά να έχει, γι' αυτό κόβω μόνο αυτό, να έχει πάει λίγο ακόμα πιο πάνω. Και αμέσως μετά έρχομαι και κόβω το θύλωμα
όπως το κάνουμε στο ίδιο βάθος. Βλέπετε ότι δεν κοιτάω σιγά σιγά, ξέρω το βάθος μου, ότι είναι ένα μήκος της λούπας μου. Και αρχίζω και κόβω. Ελέγχω το στόμιό μου, γιατί πάντα πρέπει να το ελέγχω. Κόβω το θύλωμα στην ουσία με τρεις λουπιές ή τέσσερις, ανάλογα και με το μήκος, δεν έχει σημασία. Και νομίζω ότι αυτή μάλλον είναι η καλύτερη τεχνική, δεν είναι η τεχνική του να πάω να κόψω τις λάχνες δηλαδή. Κόβουμε πάντα τη βάση του θυλώματος αμέσως μετά σε όλα τα περιστατικά ή σχεδόν σε όλα τα περιστατικά, αλλά σε όλα τα περιστατικά και τη στέλνουμε ξεχωριστά στον παθολογικό μας για να του πούμε ότι είναι η βάση του θυλώματος. Νομίζω ότι αυτό πλέον δεν παίζει κανένα ρόλο. Πολύ καλά ξέρετε, όλοι κάνετε διουρηθρικές ογκουκίστρες. Όταν πάμε βαθιά στο μυϊκό χιτώνα, θα κάψουμε. Βλέπετε ότι δεν πάω. Πολλές φορές δεν τον ακουμπάω. Έρχομαι πολύ κοντά χιλιοστά και απλώς πατάω το πεντάλι μου και κάνει τη δουλειά του μόνο του. Στο τέλος της επέμβασης, θέλω να σχολιάσουμε αυτή την περιοχή λίγο. Στο τέλος της επέμβασης, κάνω όλα μου τα χείλη, σιγά-σιγά και τη βάση. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πολλές φορές λένε τη βάση μην την κάνεις, αλλά έχεις πάει βαθιά στο μυϊκό χιτώνα, πρέπει να την κάνεις τη βάση. Και αυτό που ήθελα να τονίσω, γιατί υπάρχει διαφορά στο χρώμα, λέτε, επάνω, που υποτίθεται ότι έχω φτάσει σε μυϊκό χιτώνα, έχω βγάλει όλο τον όγκο και εδώ είναι πιο καμένη η περιοχή, ο ίδιος άνθρωπος κόβει. Γιατί, Θοδωρή? Α, μπράβο. Είναι ο ουρητήρας από κάτω. Και πάντα θα βλέπετε αυτή την εικόνα όταν είναι ο ουρητήρας από κάτω. Δηλαδή, τη θήκη του Βαλντάιερ, όταν θα προσπαθείτε και να την κόψετε, ο καλός Θεός την έχει φτιάξει έτσι ώστε να μαυρίζει και να μην κόβετε κιόλας. Εντάξει, και είναι σημαντικό να μην κάνουμε αυτό το λάθος. Όπως επίσης σημαντικό είναι όλη η άλλη περιοχή, παιδιά, να μην είναι καμένο το παρασκεύασμά σας. Γιατί χαλάει όλη την εικόνα του παθολογικού μου. Όταν έκανα το πρώτο διουρηθρικό κύστεως στην Αγγλία, ήμουν πολύ χαρούμενος, πήγε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Και στο pathology meeting μετά από ένα μήνα, ποιος έκανε τον κύριο Τάδε. Το ξέρανε βέβαια, γιατί είχε το όνομά μου από κάτω. Κύριε Σκολαρίκο, πρέπει να κόβετε λίγο καλύτερα, γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα από το παρασκεύασμα. Η ντροπή πήγε μέχρι τα αυτιά, ας πούμε. Αλλά έχουν δίκιο τελικά. Την ίδια τεχνική, όταν έχετε ένα θύλωμα που γίνεται χαμός, είναι 5 εκατοστά θύλωμα σε γυναίκα. Πάντα την ίδια τεχνική. Στον αφιένα της κίστεως, αυτό έπιανε τη 12η ώρα του αφιένα της κίστεως, μεγάλη επιφάνεια στο πλάγιο της κίστης, δεν είναι το μόνο θύλωμα, έχει και άλλα θυλώματα, και έπιανε όλη σχεδόν το τρίγωνο με το ένα στόμιο, το οποίο δεν το έβλεπα, και στην ουσία πάλι από τον αφιένα της κίστεως, από τη 12η ώρα, από πάνω προς τα κάτω, μέχρι να φτάσουμε στην ίδια διαδικασία, να φτάσουμε να βλέπουμε καλά το βάθος μας. Γιατί αν δεν βλέπουμε καλά το βάθος, όχι μόνο ασθενής, στην ουσία εδώ και το κρεβάτι πρέπει να αλλάξει τη θέση του. Εμείς δεν το αλλάζουμε για λόγους, γιατί νοσοκόμος δεν έρχεται ποτέ, πιστέψτε με, με το τεχνικό κομμάτι του αναισθησιολόγου, είναι με το λειτουργικό, είναι πολλά τα προβλήματα τέλος πάντων. Αυτό που κάνουμε πολλές φορές είναι, κόβουμε με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι πιέζουμε για να μπορούμε να ελέγχουμε την κίστη μας από πάνω, το ξέρετε όλοι, είναι σημαντικό. Στο τέλος της εικόνας, κάθε φορά το πλεονέκτημα είναι, όταν πηγαίνουμε μέχρι το βάθος, ότι κόβουμε αμέσως στα αγγεία και δεν πάμε ποτέ από κάτω, γιατί αν πάμε από κάτω και κόψουμε τα αγγεία δεν θα βλέπουμε που ματώνει. Πάντα θα το έχουμε να πέφτει όλο το θύλωμά μας από πάνω. Στην ουσία φτάνουμε μέχρι και βλέπετε ότι η μία πλευρά έχει φύγει. Παίρνουμε πάντα τις βαθιές μας βιοψίες και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Κάτι το οποίο στην αρχή, εδώ είναι ένας κακός καρκίνος, συγχωρέστε με αυτό, είναι αυτό που είπε ο κ. Χατζηχρήστου. Όταν σε γυναίκα ιδιαίτερα έχετε όγκο που είναι μικρούλης, αλλά πάνω στο θυροειδές, πηγαίνετε γύρω-γύρω-γύρω από το θύλωμα, κάμψτε το με χαμηλά βατ. Και στην ουσία μπορείτε να το σπρώξετε το επιφανειακό κομμάτι, να το πάρετε retrograde, όπως λέμε, να μην έρθετε από πίσω του. Θέλει λίγο εμπειρία για να το κάνετε, δεν το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Το σπρώχνουμε προς τα πίσω, κάνουμε την αιμόσταση και μετά ερχόμαστε και παίρνουμε λίγο με μεγαλύτερη ασφάλεια το θύλωμά μας. Και αφού το βρήκα, το έβαλα και αυτό. Βεβαίως, παρακαλώ. Θα βόλευε η γενική αναισθησία? Αυτό που λέει η συνάδελφος νομίζω ότι είναι φοβερά σημαντικό. Εάν ξέρετε από πριν τη θέση του θυλώματος και υπολογίζετε ότι είστε στο θυροειδές, ζητήστε από τον αναισθησιολόγο όχι γενική αναισθησία μόνο, βαθιά μυοχάλαση. Είναι το μόνο το οποίο είναι safe, παιδιά. Όλα τα άλλα που μπορούμε να κάνουμε, πάτα το πεντάλα, πενεργοποίηση στο θυροειδές, άδεια στην κίστη,
Εντάξει, όλοι νομίζω θα έχουμε τρυπήσει. Το αντανακλαστικό όμως δεν καταργείται πλήρως. Ποιος το είπε? Ναι, ναι, όντως δεν καταργείται πλήρως, αλλά είσαι πιο safe. Θεωρητικά, θεωρητικά θέλεις καλό ανεσιολόγο να σου μπλοκάρει το θυροειδές. Αυτό είναι και το μέγιστο. Το έχω δει στην Αγγλία μόνο και από έναν ανεσιολόγο στους 11 που υπήρχαν. Τι λέτε? Μπαίνανε από το θυροειδές τρίμα. Κάνανε σούλα και μπλοκάρανε. Παρακαλώ. Μπορεί να το κάνει και ο ουρολόγος. Ναι, εμείς το κάνουμε αυτό στην κλινική. Μπράβο. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Με τυφλή ανατομική μέθοδο. Στην ειδική σύμφυση, δύο δάχτυλα προς τα πάνω και δύο δάχτυλα προς τη μεριά. Έτσι, με μια πεντάρα σύρυγα. Έτσι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Γίνεται. Εμείς δεν το κάνουμε, για σας ομολόγω, δεν το κάνουμε. Και το τελευταίο βιντεάκι των 15 δευτερολέπτων. Όταν κόβεται ένα θύλωμα εδώ, ένα κακό θύλωμα, ο άρρωστος ήδη έχει πεθάνει, είχε άλλα προβλήματα, έχει και ένα θύλωμα βαθύ στην κίστη. Ο μόνος λόγος που το βάζω είναι για να δείτε το λίπος, γιατί εμείς εκπαιδευτήκαμε στην Αγγλία να βλέπουμε και λίπος. Το βλέπετε? Μην φοβάστε να δείτε ότι τρυπήσατε την κίστη και έχει βγει το λίπος. Καμιά φορά ο Χέρ έλεγε στην αρχή του, είναι πιο καλό να βλέπεις λίπος για να το έχεις βγάλει όλο. Τώρα δεν ξέρω πόσο πραγματικά είναι. Πολύ σύντομα και νομίζω θα καλύψω. Και νομίζω θα καλύψω, και είχα τσιχνήσει, δεν έχω φύγει πολύ από τον χρόνο, ελπίζω. Νομίζω θα καλύψω και τους προηγούμενους συναδέλφους. Κάνουμε δύο προβληματισμοί. Κάνουμε ημερήσιας νοσηλείας χειρουργία. Και τους διώχνουμε την άλλη μέρα. Πολύ καλά. Και τι γίνεται μετά? Είναι πάντα καλά? Η απάντηση είναι δεν είναι πάντα καλά. Υπάρχουν επιπλοκές σε ένα 5%. Δεν είναι πολύ μεγάλες. Υπάρχουν επιπλοκές για όλα τα χειρουργία. Το μυστικό είναι όταν θα κάνετε ένα day case, υποτίθεται, καλό είναι να ξέρετε ότι αν είχατε κάποια επιπλοκή, έστω και μικρή στο χειρουργείο, καλύτερα είναι να τον κρατήσετε λίγο παραπάνω τον άρρωστο αυτό. Και το τελευταίο που βρήκα για τα day cases, και είναι και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι στην Αμερική που κάνανε day cases, τα λεφτά που πήρε το νοσοκομείο πίσω, όταν ξεκίνησε και ο γιατρός, ήταν πολύ λιγότερα από όταν τα κρατούσαν μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση από day cases. Άμα διαβάσετε λίγο health policy και τα λοιπά, θα γίνει πιεστικά προς το day case, θα πάει η όλη ιστορία. Υπερβολικά πιεστικά. Βέβαια, σε κάποιες χώρες όπως η Αμερική, γιατί προστατεί, εμάς ήταν day case οι επαναγκυώσεις του ΠΕΟΥΣ, που έκαναν ολόκληρη τη διάρκεια, πάρω την επιγάστρα να την κατεβάσεις, να κάνεις δύο αναστομώσεις και να φύγει, αλλά δεν κοιμόντουσαν. Η χειρουργία απλώς ήταν λόγω ασφαλιστικών, ότι κάλυπταν μόνο την πρώτη μέρα. Οι χειρουργοί δεν κοιμόντουσαν το βράδυ. Έτσι, με αυτά. Οπότε είναι λίγο υπερβολές. Θεωρώ ότι όμως αυτά που δείξαμε τώρα, ένα θυλωματάκι απλό, το οποίο θα το κάνεις το πρωί, μέχρι το απόγευμα θα είναι καθαρό, νομίζω ότι μπορεί να φύγει άνετα και πολύ ασφαλώς. Έτσι. Αυτό που κάνω εγώ σε επίπεδο πάντοτε, θέλω να δω και μία ούρηση μετά το βγάζω του καθετήρα, για να είμαι σίγουρος. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Λοιπόν. Συγγνώμη, λίγο για τον καθετήρα, γιατί ο ασθενής δεν θέλει να νιώθει ασφάλεια, ότι δεν θα του συμβεί το βράδυ κάτι. Αν εγώ έχω το δίκιο να το πω, έλα να στο βγάλω την άλλη μέρα το πρωί. Δεν το δέχεται. Θέλει να φύγει. Συγγνώμη, σε ένα μονήρε στείλω με υποτροπή. Επειδή τώρα, ας πούμε, ναι, έχω και ένα τέτοιο. Και τι να βάλεις μετά καθετήρα? Φοβάμαι στους άντρες, καμιά φορά υπάρχει το υποκιστικό κόλλημα και στη δυσκολία να ουρήσουν, μήπως. Α, σωστά, ναι. Αυτό το ήταν θύλωμα που το πρώτο το ανακάλυψε τυχαία με λέιζερ όταν έκανα προστατεκτομία, οπότε δεν έχω πρόβλημα, γιατί δεν σκεφτόμουν καθόλου να το αφήσω καθετήρα και γι' αυτό. Σωστά. Αυτό έχει δίκιο. Εντάξει, δεν είναι. Κύριος Μιχαήλ. Ήθελα να ρωτήσω αν χρησιμοποιείτε συνεχούς δρέιζερους εκτοσκόπιους στην ουροδόχο κίστη. Ναι, ναι. Και επίσης μια λεπτομέρεια, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Μιχαήλ είναι πολύ σημαντικό. Και στην κίστη και στο προστάτη αφήνουμε ένα σταθερό ποσό υγρού μέσα στην κίστη. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Τρόπος για να το κάνεις είναι να συνδέσεις μια ήπια αναρρόφηση στην αποχέτευση του ρεζοκτοσκοπίου σου, που να είναι πολύ μικρή και να είναι συνεχόμενη. Αν δεν την έχετε,
Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο για τις προστατεκτομές γενικότερα, ειδικότερα. Επίσης, για να προσθέσω σε αυτό συνεχώς ροή, επειδή μιλάμε στην laser προστατεκτομή, καλά είναι να έχετε μια ελάχιστη ροή, σας αρκεί, γιατί άμα κάνετε μια μεγάλη ροή, τότε μπορεί να νομίζετε ότι έχετε τελειώσει και έχετε ανοίξει και μετά να πέσουν όλα. Ενώ άμα βάλετε μόλις ένα τσικ, κάνετε ένα κλικ μόνο θέλει και έχετε μια τέτοια, ποτέ δεν γεμίζει κίστη, τα έχετε μπροστά σας, ξέρετε πότε έχετε τελειώσει και έχετε ανοίξει. Και απλά ένα σχόλιο για τα μικρά θυλώματα. Ο κύριος Σκολαρίος θα το ξέρει γιατί ήταν στην Αγγλία και εκείνος. Πολλές φορές για να υπάρχει ένα καλό παρασκεύασμα και να μην υπάρχει ο φόβος μιας μεγάλης τρύπας, χρησιμοποιούμε και τη λαβίδα, την Gold Cup, η οποία είναι πάρα πολύ ασφαλής, που οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν και στις βάσεις των μεγάλων θυλωμάτων για να έχουν καθαρό και σωστό υλικό. Έλα να το διακόψεις, Ιωάννα, έλα να διακόψεις, γιατί δεν τελειώνει με τίποτα. Και σου φυγίνει και σου. Λοιπόν, Νίκο. Πολύ γρήγορα, μην συζητήσουμε τη βιβλιογραφία. Είναι αμφισβητήσιμη. Έχετε εμπειρία διουρηθρική εκτομή τομείων εξπερματιστικών πορών, όταν έχετε διαγνώσει απόφραξη, γίνονται κάτι τέτοια. Ναι, γίνονται. Ναι. Το έχω κάνει. Ενώ σε ρουτίνα κάτι. Όχι, όχι. Σε ρουτίνα σε εμάς δεν γίνεται. Υπάρχει μια πολύ φτωχή εμπειρία από δύο πράγματα. Από διάνοιξη κύστης μιλέριας και από αυτό που είπατε μετά από αποφράξεις από διάφορες αιτίες. Από πολύ μικρή εμπειρία. Το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, Ανδρέα, ότι αυτές θα το κάνουμε και πρέπει να κάνουμε κάποια που γίνονται, αλλά με ασφάλεια, να μην είμαστε υπερβολικοί. Κοιμόμαστε πιο ήσυχα, άμα είναι και μία παραμικρή εμφιβολία να έχεις, κοιμάσαι πιο ήσυχα να είσαι στην κλινική παρά στο σπίτι του και να τραβιέσαι. Απλώς αυτό έχει το νόημα περισσότερο των 24 ώρων, δηλαδή αυτά που φεύγουν την άλλη μέρα. Μετά είναι υπερβολή ένα θύλωμα να κρατήσεις, είναι υπερβολή να κρατήσεις ένα laser, μία laser προστατεκτομή. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να κρατήσει μια διουρηθρική. Αλλά είναι η αίσθηση του καθενός και η εμπειρία που έχει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έρχονται εξελίξεις, βλέπετε πόσο αλλάζει η ουρολογία. Τα day cases θα είναι, λένε, σε 5-10 χρόνια θα έχουν περάσει το 60% στην Αμερική.